Ευαγγέλιο γραμμή και ευαγγελίστηκε τη γέννηση του Ιησού Χριστού λέγοντας σε αυτή «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών, και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν». Η εορτή του Ευαγγελισμού είναι η απαρχή όλων των θείων αγαθών. Είναι δίκαιο επομένως όλοι να χαίρουν και να εφραίνονται και πριν από όλους η ίδια η Θεοτόκος. Χαίρει δε η Κυρία Θεοτόκος, διότι χάρη σε αυτήν τα θεία αγαθά έφτασαν στους ανθρώπους, έχοντας η ίδια τέτοια πνευματική ομορφιά, κατόρθωσε να ελκύσει επάνω της το εύσπλαχνο βλέμμα του Δημιουργού και να φέρει έτσι στη γη τον Δεσπότη Χριστό. Όπως παρατηρεί ένας από τους Αγίους μας, έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μιλώντας για την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, λέγει ότι «Ο Θεός που μας έπλασε από ευσπλαχνία, επέβλεψε προς εμάς με φιλανθρωπία και κατέβηκε στην γη και παίρνοντας από την Αγία Παρθένο την ανθρώπινη φύση, την ανακαίνισε και την επανέφερε ή μάλλον την ανέβασε σε θείο και ουράνιο ύψος. Έστειλε λοιπόν ο Θεός τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένον και την έκαμε μητέρα του με μόνη την αρχαγγελική προσφώνηση, ενώ αυτή έμεινε Παρθένος. Διότι βέβαια, αν συλλαμβανόταν από σπέρμαν, δεν θα ήταν νέος άνθρωπος, ούτε θα ήταν αναμάρτητος και σωτήρας των αμαρτωλών. Εφόσον θα ήταν κληρονόμος του προπατορικού αμαρτήματος, δεν θα μπορούσε να κάνει τη σάρκα του ανεξάντλητη πηγή αγιασμού, ώστε και των προπατώρων την αμαρτία να αποπλύνει και σε όλους τους μεταγενεστέρους να επαρκεί για αγιασμό. Γι' αυτό δεν ήρθε στη γη άγγελος, ούτε απλός άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, που συνελήφθηκε και σαρκώθηκε σε μήτρα παρθενική, ενώ έμεινε αναλυώτος Θεός. Λέγοντας ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου», δεν της προαγγέλει κάτι το μελλοντικό, αλλά εξαγγέλει ό,τι βλέπει να τελείται αοράτος. Όταν η Παναγία εκφράζει την απορία της πώς θα ήταν δυνατόν να γεννήσει τον Χριστό, ενώ δεν γνωρίζει άνδρα, ο Αρχάγγελος της λέγει «Πνεύμα Άγιο θα έλθει σε σένα και δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει, γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί από σένα θα ονομαστεί Υιός Θεού». Και η Παναγία αποκρίνεται «Ιδού η δούλη Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου». Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί ότι όση ώρα η Παρθένος ζητούσε από τον Αρχάγγελο να μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η κυοφορία του Χριστού, ο Θεός δεν κατερχόταν, ενώ τη στιγμή που πίστηκε και αποδέχθηκε την πρόσκληση, ολόκληρο το έργο διαμιάς πραγματοποιήθηκε. Ο Θεός πήρε επάνω του σαν ενδυμασία τον άνθρωπο και η Παρθένος έγινε μητέρα του κτίστου. Πλάσεται με λόγο μητρικό ο λόγος του Πατρός και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Αυτά τα λόγια της Παρθένου μετέτρεψαν τη γη σε ουρανό και άδειασαν τον Άδη ελευθερώνοντας τους φυλακισμένους. Έκαμαν να κατοικηθεί από ανθρώπους ο ουρανός και συνένωσαν το ουράνιο και ανθρώπινο γένος σε ένα μοναδικό χορό γύρω από αυτό που είναι ταυτοχρόνως Θεός και άνθρωπος. Αισθανόμενοι όλοι οι πιστοί τη μεγάλη δωρεά που έκανε σε μας η Κυρία Θεοτόκος, εκφράζουμε σε αυτήν ακαταπαύστος την ευγνωμοσύνη μας λέγοντας «Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών».